πάντα μ' αρέσει από εσάς να ακούω ιστορίες για τα μάτια που ξεφεύγουν τις επιστήμες. Σήμερα τι θα μου πείτε? Θα σας πω ότι τα κολλήρια που χρησιμοποιούμε εμείς για να διαστήλουμε την κόρη του ματιού, που χρησιμοποιούσαμε, γιατί έχουν ξεπεράσει αυτό το στάδιο την τελευταία πενταετία, αυτό στο Μεσαίωνα ήταν εργαλείο καλλιντικό. Γιατί κάθε καθώς πρέπει κυρία σε κάθε καθώς πρέπει δεξίωση έπρεπε να τρίψει φύλλα μπελαντόνα, που ουσιαστικά είναι το φυτό που παράγουμε την ατροπίνη, στα βλεφαρά της για να διασταλεί πάρα πολύ κόρη, για να είναι ένα μέρος της ομορφιάς όπως την εκτιμούσαν οι άνθρωποι τότε. Να είναι ανοιχτομάτα δηλαδή. Να είναι όχι απλώς τα βλέφαρα ανοιχτά, αλλά η κόρη του ματιού να είναι απόλυτα διασταλμένη. Α, τόσο πολύ. Και φαντάζομαι αυτό σε... Να μοιάζει έκπληκτη. Για ό,τι πολύτιμο λέμε σαν τα μάτια σου να το προσέχεις και να είμαι απέναντι στον κύριο Τάσο Κανελόπουλο. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας. Κι εγώ. Και σας ευχαριστώ. Τα μεγάλα επιτεύγματα, πώς χρονικά τα προσδιορίζουμε? Να σας πω ποιες είναι οι αλλαγές την τελευταία πενταετία ή είναι λιγότερο, γιατί η επιστήμη αλλάζει μήνα το μήνα πια. Τα νέα επιτεύγματα στα μάτια στηρίζονται κυρίως στις δύο κυρίες διεργασίες των ματιών. Η όρασή μας στηρίζεται στη δυνατότητα που έχει ο οφθαλμός μας, η πιο εξελιγμένη μηχανή αποτύπωσης εικόνας που υπάρχει στον πλανήτη, και η δεύτερη πτυχή της όρασης είναι η σύλληψη αυτής της εικόνας από τα νευροεπιθυλιακά, έτσι τα λέμε εμείς, αλλά είναι μέρος του αμφιβληστροειδή. Βρίσκεται έξω από τον εγκέφαλο και μέσα στον οφθαλμό. Σε ποιον έγκυται η σωστή μέτρηση της όρασής μας? Τα τελευταία τριετία έχουμε πάει σε ένα νέο επίπεδο, στο οποίο χρησιμοποιούμε όχι μόνο συσκευές που αντανακλούν φως και μας δίνουν πάνω κάτω τις ανάγκες οπτικές που μπορεί να έχει ο κάθε οφθαλμός, αλλά μια πολυσυσκευή η οποία χρησιμοποιεί τρεις διαφορετικές τεχνολογίες, εξαιρετικά πολύπλοκο, δημιουργεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο του οφθαλμού μέσα από ειδικές μετρήσεις και μελετά με τεχνητή νοημοσύνη το πώς ταξιδεύει το φως προς και από τον οφθαλμό με 2.000 θεωρητικές ακτίνες. 2.000. Άρα είναι σαν να έχω το DNA του ματιού μου. Ακριβώς. Το λέιζερ γινόταν πάντα με μια συσκευή τέτοια. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι 14ης γενιάς. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού, μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί το θέμα της μόλυνσης κλείνει στην πρώτη μέρα, και νούμερο 2, άμεση οπτική αποκατάσταση. Η ομάδα μας εδώ και μία δεκαετία λέει ότι αυτό είναι πολύ καλό. Μπορούμε και καλύτερα. Και ερχόμαστε εδώ και βλέπουμε ότι θα δω και πώς είναι ο κερατοειδής στην κάθε του λεπτομέρεια χαρτογραφημένος, θα αποτυπώσω την ανατομία της ήριδας ώστε να ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο μάτι την ώρα που θα γίνει το λέιζερ, και η ανάλυση των 2.000 ακτίνων προς και από το μάτι για να μου δώσει ή να μου τεκμηριώσει το ίδιο το μηχάνημα ακριβώς στους 3 βαθμούς. Μάλιστα. Αυτά τα δεδομένα περνούν άειλα στη συσκευή. Η συσκευή θα αναγνωρίσει τον οφθαλμό του συγκεκριμένου ασθενούς και θα μεταφέρει όλο αυτόν τον υπολογισμό στη σμήλευση, στη διόρθωση μυοπίας. Γιατί τονίσατε και είπατε εγώ με την ομάδα μου, έχει κάποια μοναδικότητα αυτό? Για εμάς εδώ, η μεγαλύτερη επιβράβευση της δεκαετούς αυτής της προσπάθειας είναι ότι σχεδιάστηκε αυτή η τεχνολογία που κάνει αυτό που κάναμε εμείς με δικούς μας υπολογισμούς αυτόματα, με τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε η πρώτη ομάδα που το χρησιμοποίησε παγκόσμιος. Πήρε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος του 19, παρότι μεσολάβησαν τα 2 χρόνια του κορονοϊού. Παραμένουμε το μόνο κέντρο στην Ευρώπη που χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία και είναι διαθέσιμο στον κάθε Έλληνα συμπολίτη μας, και θεωρούμε ότι αυτό ξεπερνάει οτιδήποτε υπάρχει μέχρι τώρα, όχι μόνο σαν αποτέλεσμα καλής όρασης, αλλά για εμένα και σε επίπεδο ασφάλειας. Γιατί βγάζει από τη μέση την πιθανότητα του ανθρωπίνου λάθους, που ακόμα και σε έναν έμπειρο χειρουργό είναι αναπόφευκτο. Έχουμε μια αγωνία του τυφλού ανθρώπου και λέμε
θα υπάρχει περίπτωση η επιστήμη κάποτε να κατορθώσει ή ποιο είναι αυτό το εμπόδιο που δεν θα το κατορθώσει στο να μην υπάρχει τυφλός στην ανθρωπότητα. Θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιήσει μια εξαιρετική κάμερα σαν τις κάμερες που χρησιμοποιούμε εδώ και να μπορέσει να περάσει την εικόνα αυτής της κάμερας μέσα στο μυαλό σας. Οπότε να έχουμε μια φωτογραφική μηχανή εξαιρετικής ανάλυσης, η οποία είναι φτιαγμένη από εμάς και να τη χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο σε έναν τρόπο αποτύπωσης και εκτύπωσης εικόνας, αλλά σε έναν τρόπο να μεταφερθεί αυτή η πληροφορία στο σημείο του εγκεφάλου, στο οποίο μεταφέρει την πληροφορία και ο ανθρώπινος οφθαλμός. Ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για μας με την τεχνητή νοημοσύνη, που θεωρώ ότι θα είναι μέσα στην πενταετία. Μιας και ξεκινήσατε με την πενταετία, θεωρώ ότι στην πενταετία αυτό θα είναι πραγματικότητα. Υπάρχουν οι προνομιούχοι άνθρωποι σε αυτό το πλανήτη και οι μη. Ποιο είναι το μέρος του πλανήτη που είναι και ένα στοίχημα των επιστημόνων να βοηθηθεί? Είναι ασύλληπτο όταν βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο και κάνουμε την κουβέντα που κάνουμε, να αντιληφθούμε ότι ένας στους τρεις ανθρώπους, συνανθρώπους μας στον πλανήτη, λειτουργεί ουσιαστικά τυφλός. Ένας στους τρεις, όχι επειδή έχει κάποια πάθηση, αλλά επειδή δεν έχει πρόσβαση σε ένα ζευγάρι γυαλιά. Ασύλληπτο. Να καταλάβουμε ότι ένα ζευγάρι γυαλιά που θα μπορούσε με σημερινά υπολογισμούς να κοστίζει 3 ευρώ, δεν είναι προσβάσιμο για ένα παιδί σε μια αφρικανική χώρα ή σε κάποια ασιατική χώρα ίδιου βιωτικού επίπεδου. Και αυτό το παιδί θα ζήσει όλη τη ζωή πρακτικά τυφλό.